σκληρό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Πολύ. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να φύγουμε από εδώ με αυτό το αποτέλεσμα. Θέλαμε να μπούμε στους ομίλους Champions League. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Σηκώνουμε τώρα το κεφάλι και σκεφτόμαστε στο πρωτάθλημα. Πιστεύετε ότι ο τρόπος που διαχειριστήκατε μετά το 1-0 το παιχνίδι ήταν αυτός που σας έκανε να κάνετε λάθη και έτσι η Μπεφίκα να τα εκμεταλλεύτηκε? Όχι, νομίζω ότι μέχρι το πρώτο γκολ δεν κάναμε και πολλούς λάθους. Ναι, εσύ λες μετά το πρώτο γκολ που βάλαμε. Αλλά μέχρι το γκολ στην Μπενφίκα δεν κάναμε λάθη. Μία στημένη παλιά. Δυστυχώς φάγαμε γκολ. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί το 1-1 κάναμε αρκετή λάθη και με τέτοια ομάδα πληρώνεις ακριβά. Η ήττα αυτή σας πεισμώνει για μια καλύτερη συνέχεια, διότι έχετε τώρα τους ομίλους του Europa League. Κοίτα, εμείς θέλαμε και να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Θέλαμε να κάνουμε το ίδιο που θέλουμε να κάνουμε, που είναι να παλεύουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το κυπέλλο και να έχουμε καλή εμπειρία στην Ευρώπη. Πάμε στην Europa League, αλλά πάλι Ευρώπη είναι και πρέπει να κάνουμε. Ο πρόεδρος χειροκρότησε και ο πρόεδρος, ο γιος του μεγαλομετόχου, ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, είπε ένα συγγνώμη στον κόσμο και γενικά σε όλους. Εσύ είσαι ένα αρχηγός της ομάδας, τι λες? Ένα συγγνώμη και εγώ, γιατί μετά από το αποτέλεσμα που είχαμε στην Μπενφίκα, όχι μόνο τον κόσμο, το όνειρο είχαμε και εμείς, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το κόσμο που μας στήριξε μέχρι το τέλος και με αυτό το αποτέλεσμα, και συνεχίζουμε να παλέψουμε για τις επόμενες παιχνίδια. Χάσατε την πρόκληση από την Μπενφίκα με 3 πέναλτι. Αυτό τι σας λέει? 3 πέναλτι. Τι να μας λέει? Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχω δει τα πέναλτι. Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν. Αυτά τα δύο δεν ξέρω. Αλλά αυτό που είπα, ότι με τέτοιες ομάδες, με εμπειρία σε Champions League, αν κάνεις τέτοιους λάθους, τα πληρώνεις ακριβά. Δυστυχώς πληρώσαμε εμείς, αλλά σηκώνουμε τώρα το κεφάλι και να παλέψουμε. Είπες ότι πρέπει να σηκώσετε το κεφάλι, πρέπει να κοιτάξετε μπροστά. Είσαι από τους πιο έμπειρους, από τους παίκτες που έχουν άλλη βαρύτητα στα ποδητήρια. Στην πράξη, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να αφήσει πίσω του αυτό το παιχνίδι και να κοιτάξει μπροστά τους επόμενους στόχους? Να κερδίσει το επόμενο. Αυτό είναι. Το μοναδικό τρόπο που γίνεται να σηκώνει το κεφάλι είναι να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι. Και το επόμενο παιχνίδι είναι με Πανιόνιους. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί όλοι το ξέρουν ότι είμαστε πίσω στη βαθμολογία και θέλουμε να είμαστε μπροστά στη βαθμολογία μέχρι το τέλος. Αλήθεια είναι τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί πέρσι δεν είχατε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε αποκτηθεί από την Έστερσουτ. Φέτος έχετε Ευρώπη, ελληνικό πρωτάθλημα και Κύπρο Ελλάδας. Όλοι μας θέλουμε αυτό. Όλο το ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει μέσα στη βδομάδα και Σαββατοκύριακο. Το όνειρό μας, όπως είπα, ήταν να παίζουμε τις Τετάρτες ή Τρίτες, τώρα παίζουμε Πέμπτες. Το ίδιο είναι. Το ίδιο στόχο είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και θα δούμε τι κλήρωση θα γίνει στη Παρασκευή, νομίζω, τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Όπως το είπες, για να πετύχει ο ΠΑΟΚ το στόχο του, έπρεπε να κάνει 6 τέλεια παιχνίδια απέναντι σε πολύ μεγάλους αντιπάλους. Τελικά ήταν πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο αυτό? Και τώρα είχαμε πολλούς δύσκολους αντιπάλους. Βασιλεία, Σπάρτα και Μπενφίκα. Δυστυχώς το τελευταίο χάσαμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν θέλεις να παίξεις στην Ευρώπη, πάντα πρέπει να παίξεις με σκληρούς αντιπάλους. Είχαμε αυτή την εμπειρία Champions League τώρα και θέλουμε να πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Η Μπενφίκα είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει 13 φορές σε ομίλους Champions League. Τώρα είναι η 14η. Μετρηθήκατε μαζί της. Ποια είναι η διαφορά επίπεδου με μια ομάδα που παίζει Champions League? Τι καταλάβατε σήμερα? Η εμπειρία του πιο πολύ. Νομίζω ότι αποδείξανε σήμερα. Ό,τι λάθος κάναμε, είχαν φάσεις και είχαν γκολ. Αυτό είναι καλό για μας, να έχουμε αυτούς τους αντιπάλους, να μάθουμε από τη λάθη μας και αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την εμπειρία στην Ευρώπη, Europa League, Champions League το χρόνο, πρέπει να έχουμε αυτούς τους αντιπάλους, οπότε πρέπει να μάθουμε από αυτό.